Αγία Πετρούπολη, τι μήλα τρώνε. Επιδόρπια τρώνε. Γενικώ, να πούμε ποιο είναι το γλυκό του. Δηλαδή, πήγε στη Ρωσία. Ποιο ήταν το γλυκό που ήταν το πιο δημοφιλέ. Μίλα με βότκα. Όχι, όχι. Πορτοκαλόπιτε, πατσαβουρόπιτε. Πατσαβουρόπιτα. Ναι, ναι, έχουν τέτοια πράγματα. Ναι, υπάρχει πατσαβουρόπιτα. Τι περιέχει πατσαβουρόπιτα. Δεν ξέρω, εγώ. Είναι με φίλα. Πολλά φύλλα που τα κάνουν έτσι βρεγμένα και τα κάνουν. Μέχρι και σικόπιτα έφαγα. Σικόπιτα, οκ. Δεν σου φαίνεται. Σε παρακαλώ. Όπω είναι πολύ άντρα, δεν γύρισε φιλενάδα. Ό,τι μπορεί να κάνει. Σικόπιτα λέει. Δεν το πιάσε το αστείο. Εγώ την πατσαβουρόπιτα παίρνω. Λοιπόν, τσαβουρόπιτα μπροστά να πάμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα και να ευχαριστήσουμε και τον Οργανισμό Προώθηση Τουρισμού τη Αγία Πετρούπολη που έχουμε πάρει άδεια και μπαίνουμε σε καταπληκτικά μέρη. Βλέπουμε το πρώτο μέρος, πάμε λίμνη των Κύκνων, βλέπουμε Άγιο θέατρο στον Άγιο Ισαάκιο, πάμε στο οικία του Βλάντιμιρ Λένιν. Ναι, βλέπουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και κάνουμε έτσι μια μαγευτική βόλτα στην Αγία Πετρούπολη. Για σας που σήμερα Δευτέρα θέλετε να κάνετε ένα ταξιδάκι και δεν ξέρετε πώς θα το κάνετε εδώ με το Happy Day μέχρι την Αγία Πετρούπολη. Έλα, φύγαμε. Το Happy Day έφτασε και στην Αγία Πετρούπολη. Η UNESCO έχει ανακηρύξει ολόκληρο το κέντρο και πολλά προάσια της ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Χαρακτηριστικό της Αγίας Πετρούπολης είναι οι λευκές νύχτες του Ιουνίου. Ο ουρανός φαίνεται να μη σκοτεινιάζει ποτέ τις νύχτες εκείνες, φαινόμενο που οφείλεται στη θέση της Αγίας Πετρούπολης κοντά στον Αρκτικό κύκλο. Πρώτη μας στάση, ο ναός του Χυμαίνου Αίματος. Ονομάστηκε έτσι γιατί το 1881 δολοφονήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους τσάρους εδώ στην Αγία Πετρούπολη. Ο ναός αυτός έκανε 25 χρόνια να κατασκευαστεί και σήμερα είναι ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα που πληρώνεις είσοδο περίπου 10 με 15 ευρώ και μπαίνεις μέσα και απολαμβάνεις όλο αυτό που θα δείτε τώρα. Ο Αλφα έχει εξασφαλίσει άδεια και ο ναός έχει ανοίξει σήμερα που είναι αργία εδώ μόνο για την εκπομπή του Happy Day. Ακριβώς πίσω μου είναι το σημείο που δολοφονήθηκε ο τσάρος. Αξίζει να τονίσουμε ότι αυτό εδώ το κόσμημα που βλέπετε εμπεριέχει 700.000 τετρακονικά μέτρα ψηφιδωτά και καθιστά αυτόν τον ναό του Χυμαίνου Αίματος ως τον μεγαλύτερο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Επόμενη μας στάση, ο ναός του Ισακίου. Εδώ δεν επιτρέπεται το παρκάρισμα. Βλέπουμε πίσω ότι έρχονται οι γερανοί και μαζεύουν τα αυτοκίνητα. Πάντως, εδώ που επιλέγουμε, τι είναι αυτό εδώ? Κουβάγια. Αξίζει να πούμε με την κουκουβάγια από πίσω μας ότι η κάθε κολόνα πίσω σε αυτό το ναό του Ισακίου ζυγίζει περίπου 100 τόνους. Και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ναός σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και μπήκαμε στο εσωτερικό του ναού. Πίσω βλέπουμε την Αγία Τράπεζα, η οποία όλη είναι κατασκευασμένη από χρυσό. Αυτό εδώ κοστίζει πολλά πολλά εκατομμύρια, όπως μας είπαν εδώ. Μπορεί εδώ να χωρέσει ακόμη και 15.000 άτομα. Αυτός εδώ είναι ο Μανώλης Μπετινάκης, ένας από τους σημαντικότερους αγιογράφους με καταγωγή από την Κρήτη. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε σχεδιάσει διάφορες εικόνες πριν από ένα χρόνο, οι οποίες ήρθαν εδώ και θα γινόταν μια έκθεση αγιογραφίας που θα έδινε και ο ίδιος το παρόν. Την ημέρα που έγινε η έκθεση εδώ στο ναό, ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Σήμερα που βρισκόμαστε εδώ, έχει περάσει ακριβώς ένας χρόνος και εδώ οι Ρώσοι τιμούν αυτόν τον αγιογράφο με λίγα λουλούδια. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην Αγία Πετρούπολη, σταματάμε στον ποταμό Νέβα με μήκος 74 χιλιόμετρα. Ο ποταμός Νέβας μετά τον Νοέμβριο παγώνει. Δεν θα δείτε εδώ νερό, θα δείτε ένα μεγάλο στρώμα πάγο που αντέχει ακόμη και το βάρος ενός μεγάλου αυτοκινήτου. Εδώ βρίσκεται ο αρχικός πυρήνας της Αγίας Πετρούπολης. Από εδώ ξεκίνησε ο πόλης μας. Όταν ο τσάρος, ο Πέτρος, ο πρώτος έδιωξε τους Σουηδούς, έφτιαξε το φρούριο να προστατέψει τα εδάφια από αυτούς.
Εδώ ναι. υπάρχει κάποιο νεκροταφείο. Μέσα στο ναό βρίσκεται κημητήριο των Ρώσων Τσάρων. Ο Πέτρος, η Μεγάλη Κατερίνα, ο Νικόλος ο Δεύτερος, ο τελευταίος. Όλοι είναι δεδομένοι εκεί μέσα. Κημητήριο των βασιλιάδων μας, των Ρωμανόφ. Εδώ αυτό το κίτρινο κτίριο είναι νομίζω το κοφείο που μεταφέρθηκε από τη Μόσχα 1724. Και εδώ κόβουν τα ρούβλα μας. Έχουμε έρθει σε ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Αγίας Πετρούπολης και θα μπούμε μέσα και θα τραβήξουμε πλάνα από τη λίμνη των Κύκλων με μπαλαρίνες και χορεύτριες που είναι οι καλύτερες στον κόσμο και θα μπούμε σε ένα χώρο, σε μια θεατρική σκηνή που εδώ έχει χορέψει και ο Νουρέγεφ αλλά και η Παύλοβα. Κάθε πόλη που έχει χτιστεί είτε πάνω σε ένα λιμάνι είτε πάνω σε ένα ποτάμι έχει μια αρχοντιά, μια σε ταξιδεύει λίγο στο παρελθόν, φαντάζεσαι. Το συγκεκριμένο δεν είναι απλά πάνω σε ένα ποτάμι, είναι δεκάδες κανάλια, είναι σαν τη Βενετία. Είναι μου πάει, δεν ξέρω, πάντως εμένα με εντυπωσίασε η εικόνα και ρώταγα το Χάρη αν αξίζει να. Ο Δημήτρης που έχει πάει μπορεί να καταλάβει το πόσο αρχοντική είναι η. Είναι από τις πιο ωραίες πόλεις. Πολύ ωραία. Επιβλητική, φαίνεται αρχιτεκτονική. Ωραία κουλτούρα, ωραία η κουζίνα, έχει πάρα πολλά μουσεία. Ωραία κουζίνα, έχω ζωσει αλήθεια. Κάνουν πυροσκή. Τόσα είδες, δηλαδή αυτό που βλέπεις στην Αθήνα που είναι στα φανάρια άνθρωποι που πας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ένας τουρίστας που έρχεται αυτή τη στιγμή στο Κολωνάκι και βλέπει κάθε δεύτερο στενό και έναν επέτη και ένα ζητιάνο, καταλαβαίνει την κρίση. Εκεί την καταλάβει. Υπάρχει πολλή ανεργία και μάλιστα σε ένα από τα επόμενα θέματα που θα δούμε που μας μιλάνε και ένα-δύο Έλληνες που βρήκαμε εκεί, παρακαλάνε να φέρουν Έλληνες να δουλέψουν στα μαγαζιά τους και δεν αντέχουν την πίεση της δουλειάς. Γιατί εκεί δουλεύουν 13-15 ώρες σε μαγαζιά που έχουν να κάνουν με καφέ, φαγητό και όλα αυτά. Ακόμη και στα μουσεία υπάρχουν φύλακες. Διερμηνείς, ξεναγοί, οι οποίοι δουλεύουν μία βάρδια και δεν έχουν ανά 8 ώρα να αλλάζουν. Κατάλαβα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί έχουν πάρα πολλά μουσεία, όλα είναι με είσοδο. Ωστόσο, και είναι ακριβό. Και οι εκκλησίες. Και οι μισθοί είναι ικανοποιητικοί. Ναι. Κοίταξε να δεις, όταν θες για ένα σπίτι 800 με 1000 ευρώ ενίκιο, οι μισθοί όταν είναι 1,5 χιλιάρικο θεωρούνται λίγα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, γενικώ το κόστο ζωή για να πάει κάποιο σαν τουρίστα είναι ακριβό. Στην Αγία Πετρούπολη, μπορεί να με διορθώσει, είναι λίγο πιο φθηνά σε σχέση με τη Μόσχα. Η Μόσχα είναι ακριβή πολύ. Πάντω έχει πέσει το ρούβλι και αυτό βοηθάει πάρα πολύ έναν τουρίστα αν θέλει να πάει για 5 μέρες εκεί, δεν θα του φανεί ακρίβεια. Μάλιστα. Και μάθαμε και το εθνικό γλυκό της Ρωσίας που είναι η Παύλοβα, ρε παιδιά. Παύλοβα, όπως είναι η χορεύτρια. Όπως η χορεύτρια. Το γλυκό σίγουρα, αλλά. Και ωραίες γυναίκες, Εσύ που έχεις πάει στη Ρωσία, έχεις φάει Παύλοβα. Όχι. Έχει φάει όμως την Παύλοβα, δηλαδή. Έχει φάει τα νερά μου και τα σκότια μου. Κόστα, συμπράγμα, και επίσης, για τις γυναίκες. Λοιπόν, τώρα που πάτε για. Δεν είναι ακριβώς φτώχεια, κάθε άλλο, γιατί πέραν των δύο μεγάλων πόλεων υπάρχουν και πολλές άλλες οι οποίες λάμπουν κτλ. Και επίσης έχουν πάρα πολύ ωραία κορίτσια. Πολύ ωραία κορίτσια, ναι.